Γεια σε όλους, Miles και πάλι. Συνεχίζω τα βίντεο για το τρίτο wing του League of Explorers. Τώρα θα δείξω τα class challenge. Ευχαριστώ όσους με βλέπετε. Τα class challenge συνήθως είναι εύκολα. Για να δούμε αυτά εδώ πέρα. Περισσότερο θέλω να δω τι κάρτες δίνουν, γιατί θυμάμαι ότι κάποιες τις περίμενα. Okay, οπότε για το Hunter έχουμε το Dart Trap. Για το Shaman έχουμε αυτό εδώ πέρα. Αυτή είναι η κάρτα που μαζί με το Legendary, το Merlock, τον Finlay που πήραμε στο τρίτο wing τώρα εδώ πέρα στο League of Explorers. Αυτή είναι άλλη μια κάρτα την οποία θα ήθελα να τη δοκιμάσω σε Shaman και Merlock deck. Ήδη έχουν βγει κάποια, δηλαδή είναι μια μέρα που έχουν βγει καινούριες κάρτες και ήδη έχουν βγει κάποια decks από ό,τι έχω δει για Shaman με Merlock. Θα δοκιμάσω και εγώ κάτι παρόμοιο. Και για Priest έχουμε το Entomb τέλος πάντων, και αυτή πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα κάρτα. Θα δούμε λοιπόν πώς θα πάνε στην πράξη. Όταν ξεκινήσουμε με το Hunter, παίζουμε με την Naga πρώτο γύρο. Η Naga είναι που βγάζει ένα-ένα tokens και για κάθε token που βγάζει έχει αυξημένο το attack κατά ένα κάθε φορά. Έχουμε και αυτόν εδώ. Και είναι ένα deck hunter εδώ πέρα από ό,τι βλέπουμε, beasts κυρίως. Α, ναι. Ο Φίλι ανησυχεί. Τα σώνα να το μείνουν και πρέπει να πλα 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 πλα. Είναι λίγο επικίνδυνος ο Tink Master. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει. Ας πάρω τον Imp Master. Σφυρά το μήνυμα. Όχι, αυτό θα πάρω. Okay. Να το και το charge. Okay, οπότε ο άλλος δεν έχει minions που κάνουν ένα mana στο deck του, γιατί δεν έβαλε from each deck λέει. Lock and load. Thanks, old chap. That was much too close. Get back in the cauldron. Και νομίζω ότι ισορρόπησε το παιχνίδι. Από εδώ και πέρα είναι ψιλοδιαδικαστικό το τι θα γίνει. Ναι. Τώρα go face κανονικά, Hunter. Και... εντάξει, το AI δεν παίζει καθόλου καλά στο normal. Φαντάζομαι στο heroic θα έχει τη δυσκολία το παιχνίδι. Ως συνήθως. Σπάω ένα King Crash, ε. Κάστε spell, εντάξει, δεν το θέλουμε τώρα. Αυτό. Ας παίξω και το Merlock. Αν και μια χαρά είναι το hero power του Lifetap του Hunter. Πώς είναι στο 11, ε?
Okay, για να δούμε. 7, 8 και 2, 10 και με τα Hounds 11. Okay. Εντάξει, είδα και λίγο το lock and load. Πρώτη φορά το τυχαίνει να το πω έξω. Okay, αυτό ήταν το πρώτο class challenge. Πήραμε την καρτούλα του. Είναι ένα ακόμα secret. Όπως είναι hero power resist, steel fire damage to a random enemy. Δεν είμαι σίγουρος για αυτό το secret. Είναι πολλά τα damage που κάνει. Απλά είναι δύσκολο να προγραμματίσεις να τα κάνεις εκεί ακριβώς που σε εξυπηρετεί περισσότερο. Θα το δούμε βέβαια. Είναι δύσκολο να κρίνουμε μια κάρτα πριν τη δούμε σε κάποιο deck μέσα πώς δουλεύει. Okay. Εδώ είναι η κάρτα που με ενδιαφέρει περισσότερο νομίζω από όλο το τρίτο wing. Αυτό που δίνει συνδύο σε όλα τα Merlocks. Okay. Α, καλύτερο. Μιλήσαν αυτοί τώρα, συνοηθήκαν. Α, ναι. Ναι. Και οπότε έχω το board clear τώρα, θα διαφορήσω. Να μην τραβήξει και κάρτες ο αντιπάλος. Ενδιαφέρον θα είναι αυτό το encounter στο heroic, πιστεύω. Το κάνω τώρα για να τραβήξει λιγότερες κάρτες. Να γίνεται. Τι overload έχει, 3, ε. Οπότε τώρα και δεν θα τραβήξει κάρτες και θα έχω το ίδιο overload με πριν. Και έχω και καλύτερο board. Right. Κάτι λένε τραφική, συνεννοούνται. Αυτό με ενδιαφέρει, ε. But... Καλά, τα έπαιξε τελείως λάθος. Μέλο και Σάμον, ναι, έπρεπε πρώτα να παίξει αυτό και μετά ό,τι έκανε. Εντάξει, okay, έχει τελειώσει το game τώρα. Normal δεν έχει τίποτα φοβερά ενδιαφέρον το match. 4, 7 και 7, 14. Ίσως έπρεπε να παίξω αυτόν που βγάλει το Flinton και κέρδιζα στον ίδιο γύρο. Τέλος πάντων, πειράζει.
Okay, πάει και το επόμενο Clash Challenge, εύκολα. Τα Clash Challenge σχεδόν πάντα εύκολα είναι, δεν θυμάμαι δηλαδή ποιο από τα Clash Challenge και είσαι κάποια από τα προηγούμενα Adventures αν ήταν δύσκολο. Και έχουμε στο το τελικό του Priest το Clash Challenge. Να το δούμε. Α, αυτό ήταν με τα Minions. Σε κάθε τέλος του γύρου, στο δικό της γύρο στο τέλος, τα μεταμορφώνει σε μεγαλύτερου μάνακος. Οπότε νομίζω ότι θέλω το Excavated Devil. Μέργλτον. Okay. Να δούμε. Αυτό μου βγάλε. Okay. Άρα γι' αυτό θα κάνει trigger. Όχι, λογικά πρώτα θα μεταμορφωθεί. Ποιος ξέρει. Ναι. Okay. Δεν έχω καλά trades, οπότε θα παίξω bomber. Και αυτός βέβαια καλά trade. Εντάξει, μιλάμε ότι μου έβγαλε άχρηστη την καμπάλ και δεν έχω τρόπο να του discover the Thrall card. Έχει και πολύ σημασία τώρα αυτό. Αυτό εδώ είναι πολύ ωραίο. Μήπως είναι στο επόμενο wing αυτό. Γκέντον. At the end of your turn. Για να δούμε, ελπίζω να με βγάλει σε αυτό το γύρο. Οκ,
Knight. What? Quel dujat. Ok. Let me change your mind. Και okay, νομίζω σταθεροποιήθηκε η κατάσταση. Μετά Deathwing θα μου δώσει Ice Hold. Έχει εδώ Volgin. Εντάξει, δεν έχει πολύ σημασία τι κάνω από εδώ και μπρος. Έχει τελειώσει το παιχνίδι. Και αυτός εδώ είναι ωραίος. Τα Deathrattle είναι πολύ δυνατά. Όλα σχεδόν. Δηλαδή, σε αυτή την περίπτωση τώρα, από αυτές τις τρεις κάρτες που μου έχει βγάλει, και οι τρεις είναι χρήσιμες σε διάφορες περιπτώσεις. Απίστευτο. Α, Varian μου έδωσε. Όχι Deathwing. Ωραία, λοιπόν, οπότε τέλος και αυτό. Εύκολα είναι τα Class Challenge. Και δίνουν και ωραίες κάρτες, οπότε αξίζει τα λεφτά του το Adventure. Έχουμε το Entomb εδώ πέρα. Οπότε, αυτό ήταν και το Class Challenge. Εύκολο και γρήγορο, με ωραίες καρτούλες. Ήταν το Entomb. Ήταν αυτό στα 7 μάνα του Σάμαν που δίνει συν 2 συν 2 σε όλα και είναι πιο φθηνό για κάθε μέλο που έχουμε. Και στο Hunter ήταν το καινούριο Trap, το καινούριο Secret που κάνει 5 damage αν κάνει ο αντίπαλος το Hero Power του. Οπότε αυτό ήταν και το βίντεο με το Class Challenge. Ευχαριστώ για το χρόνο σας. Μείνετε συντονισμένοι να δείτε και τα επόμενα βίντεο, θα ακολουθήσουν αρκετά. Επόμενο είναι το Heroic. Θα κάνω το τρίτο wing στο Heroic Mode. Μείνετε συντονισμένοι.